Γεια σας παιδιά, εδώ και welcome to another Call of Duty Ghosts commentary, σχέδιο commentary, gameplay από πίσω. Νομίζω θα έχει 4 διαφορετικά κομμάτια gameplay. Το σημερινό μας topic, κυκλοφορήσαν επιτέλους τα micro DLC για PlayStation 3 με αυτά τα voice pack covers του Snoop Dogg, sup homie, και του Dre Instructor, που είναι νομίζω καλύτερο από το Snoop Dogg. Κατά την άποψή μου, δεν πήρα ούτε ένα ούτε το άλλο γιατί δεν αξίζει. Είναι απλώς να πάρουν περισσότερα λεφτά η Activision από εσάς, από εμάς. So, δεν αξίζει να τα πάρω. Πήρα μόνο ένα κάμο που είναι λογικά το πιο αγαπημένο μου και το αγαπημένο μου καινούριο κάμο που βασικά είναι από τα καλύτερα κάμος που έχω δει μέχρι τώρα και μου αρέσει απίστευτα πολύ. Και το βλέπετε τώρα στο Vector που είμαστε, το είδε στο AK. Θα έχει άλλα δύο όπλα να του δείτε το κάμω. Έχει πολύ ωραίο red dot. Δεν είναι red dot, δεν είναι ούτε red, δεν είναι ούτε dot, είναι τριγωνάκι που είναι πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και γενικώς, τι άλλο έχει βγει για το Micro DLC? Έχουν βγει 3 κοστιούμια από το Extinction Squad, έχει βγει ένα Legend Pack ο Σόπα, δεν κάνω λάθος και αν τον είπα σωστά. Δεν θυμάμαι ποιο ακριβώς Call of Duty είναι, να σας πω μια αλήθεια. Μπορεί να φαίνομαι ηλίθιος τώρα, αλλά δεν έχω παίξει story modes των παραπάνω Call of Duty ή τα έχω παίξει πριν πάρα πολλά χρόνια. So, I might just not remember. Και εδώ είναι και το τρίτο όπλο, το Maximum Rifle, που είναι. I fucking love it, seriously, it's so good. So, από αυτά τα Micros DLC έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά ακόμα ασχέτως, αλλά μόνο αυτό μου άρεσε, να σας πω την αλήθεια. Αφήστε comment πιο κάτω ποιο κάμο είναι το αγαπημένο σας από το καινούριο DLC. Αν θέλετε να αφήσετε comment ποιο είναι το αγαπημένο σας κάμο από το όλο Call of Duty Ghosts. Και αν πήρατε τα voice packs και τι νομίζετε για τα voice packs. Τι άλλο έχει κυκλοφορήσει? Το Extinction Pack, by the way, μου άρεσε πάρα πολύ η μάσκα με τα τζέρατα, με κάτι πράγματα από πάνω, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Και η στολή φαίνεται πολύ ωραία, πας σε κοπέλα, είναι πολύ στενή, θα είναι και φορεί κολάν και βλέπεις εκείνο το κουλούι. Δεν ξέρω γιατί λέω τέτοια πράγματα ή μιλώ έτσι. Βασικά είναι η ώρα 12 νύχτα, νιστάζω απίστευτα και κάνω αυτό το βίντεο για αύριο, δηλαδή σήμερα που το βλέπετε. Και εδώ βλέπουμε το Chainsaw Action, που δεν φαίνεται και πολύ αυτό το κάμω πάνω του, αλλά still ξέρεις να δοκιμάσεις να δεις πως φαίνεται. So yeah guys, αυτό ήταν ένα μικρό βίντεο για σήμερα Παρασκευή με τα καινούργια DLC. Τι έχετε πάρει εσείς, αν τα πήρατε όλα ή δεν πήρατε τίποτε ή γενικώς δεν παίζετε Call of Duty Ghosts. Είχα άποψη για το Call of Duty Ghosts, αν αξίζει να το πάρετε τώρα ή όχι και πως το έχουν κάνει τώρα. Μπορείτε να τσεκάρετε το βίντεο, θα δοκιμάσω να βάλω για annotation ή links στα descriptions αν θέλετε να τσεκάρετε. Και γενικώς λέω πως έγινε το Call of Duty Ghosts μετά τα όσα updates και DLC που έχουν βγάλει, που πιστεύω που ήταν και μια marketing strategy, να το πούμε έτσι. So yeah, anyway guys, αυτά από μένα. Αν σας το βίντεο πείτε λίγο επαφή στο channel μου, κλείτε το subscribe και check out τα βίντεο. Το subscribe button είναι κόκκινο από κάτω και ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Και τα λέμε αύριο το Σάββατο, δεν ξέρω τι βίντεο θα έχω, αλλά κάτι θα έχω. Good and bye. Dead rep. Kill confirmed.